Με μεγάλη χαρά, για άλλη μια χρονιά συμμετέχω στο συνέδριο του Economist. Πραγματικά αναλύονται όλα τα επίκαιρα θέματα και οι προκλήσεις σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Ωραία, και θέλω να μας πείτε ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τη φαρμακοβιομηχανία, πώς περιμένετε να είναι τα επόμενα ή πώς θα θέλατε να είναι τα επόμενα 5-10 χρόνια για το δικό σας τον τομέα που είναι πολύ κρίσιμος. Και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, οι δύο βασικές προκλήσεις είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα, κάλυψη Ευρωπαίων και Ελλήνων ασθενών με απαραίτητες θεραπείες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει η παραγωγή να επαναπατριστεί στην Ευρώπη και πρέπει να υπάρχουν ειδικά κίνητρα στην Ευρώπη αντίστοιχα με αυτά που υπάρχουν Αμερική και Ασία. Το δεύτερο κομμάτι, βέβαια, είναι το πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις σε παραγωγή και έρευνα και ανάπτυξη και να έχουμε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να υλοποιηθούν όλα αυτά. Είναι ένας αγώνας δρόμου να κρατήσουμε τα στελέχη μας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Είναι ένας αγώνας δρόμου να πάμε σε νέες επενδύσεις, σε καινοτόμες θεραπείες και να μπορεί η Ευρώπη και αντίστοιχα η Ελλάδα να είμαστε ανταγωνιστικοί. Σας άκουσα να λέτε στον κύριο Υπουργό ότι έχουν γίνει κάποια ικανοποιητικά βήματα σε σχέση με τον δικό σας τον τομέα. Θα θέλετε να μας πείτε ποια είναι αυτά και ποια είναι η επόμενη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει υλοποιηθεί ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα αύξησης της παραγωγής των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών. Η παραγωγή μας έχει αυξηθεί με 40% τελευταία πενταετία, με σημαντικές επενδύσεις και με κάποια κίνητρα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πολύ καλύτερη κάλυψη των Ελλήνων ασθενών με εγχώρια παραγόμενα οικονομικά ποιοτικά φάρμακα και φυσικά την αύξηση των εξαγωγών. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει στον τομέα του φαρμάκου, στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Και βέβαια και η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα μπορέσουμε ανταγωνιστικά να συνεχίσουμε να επενδύουμε.